Να περάσουμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε από το μαύρο στα social media. Και τι ακριβώς εννοούμε, ξαφνικά δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε τις βασικές λειτουργίες της καθημερινότητάς μας, αυτό που λέμε Facebook, Instagram και όλα αυτά που διευκολύνουν την καθημερινότητα αλλά και τη δουλειά μας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Το θέμα κυριαρχεί στην σημερινή ειδησιογραφία είναι και φέρεται ως μαύρο στα social media. Θα συνομιλήσουμε μέσω Skype με τον καλοσυνάδελφο του Μιχάλη Αγραφιώτη, Θεσσαλονίκη. Θα πάμε. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Πραγματικά, χθες καταλάβαμε όλοι μας πόσο σημαντικά είναι τα κοινωνικά δίκτυα για τη ζωή μας πλέον και πως ό,τι και ό,τι και αν συμβαίνει από εδώ και πέρα, από πόλεμο, από εκλογές, από καθημερινότητα, από προσωπικές σχέσεις, διαπροσωπικές σχέσεις, όλα θα έχουν σχέση πλέον με το Facebook και τα social media γενικότερα. Χθες, λοιπόν, το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στην Αμερική ήταν ακόμα απόγευμα, τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram και WhatsApp είχαν σοβαρό πρόβλημα που ανήκουν στην ίδια εταιρεία. Είχαν σοβαρό πρόβλημα, αντιμετώπισαν σε έναν ειδικό αλγόριθμο που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να μπορούν ουσιαστικά να βγάζουν τις αναρτήσεις που βλέπουμε εμείς σχετικά οι χρήστες και με αποτέλεσμα να πέσει παγκοσμίως το σύστημα και να γίνει μικρό κράχ στα χρηματιστήρια, μιας και η μετοχή της Facebook είναι από τις πιο ισχυρές μετοχές των χρηματιστήριων της Νέας Υόρκης. Το σημαντικότερο είναι όμως ότι σε κάθε γωνιά του πλανήτη προκλήθηκε πανικός, διότι αρκετά δισεκατομμύρια συνάνθρωποι μας και εμείς φυσικά βρεθήκαμε προεκπλήξεων να μην μπορούμε να έχουμε δεδομένα στις ιστοσελίδες αυτές για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις προσωπικές μας σελίδες σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα. Και η δουλειά μας εξαρτάται, λοιπόν, Μιχάλη, και η δουλειά μας εξαρτάται πάρα πολύ από τα social media και όχι μόνο η δική μας δουλειά των περισσότερων πλέον, γιατί το διαδίκτυο μπήκε στη ζωή μας λόγω και κορονοϊού. Έχουμε τις συνεδριάσεις μέσω διαδικτύου. Δεν θέλουμε μάλλον να φανταζόμαστε τι μπορεί να γίνει και αν είναι κακό timing ή η αρχή του τέλους μιας αυτοκρατορίας όλο αυτό που συνέβη χθες, Μιχάλη. Ακριβώς. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον σοβαρό. Απλά διαπιστώνει η ανθρωπότητα σιγά σιγά πόσο πολύ εξαρτώμενη είναι από τα κοινωνικά δίκτυα και πως μία ώρα χωρίς κοινωνικό δίκτυο και δεν ήταν μάλιστα για την Ελλάδα ώρες σημαντικές, για την Αμερική όμως ήταν ώρες σημαντικές. Ξέρουμε ότι τεινάζονται τα πάντα στον αέρα πλέον και επειδή αυτή η εξάρτηση θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η επικοινωνία μεταξύ συγγενικών προσώπων, φιλικών προσώπων, η ενημέρωση, άμεσες ανάγκες της δουλειάς μας, όχι μόνο της δικής μας δουλειά που είναι χαρακτηριστική λόγω της ενημέρωσης, άμεσες ανάγκες της δουλειάς επαγγελματιών, τροφοδοσίας, πληροφορικής και ακόμα και του δημοσίου γίνεται μέσα από αυτά τις κοινωνικές σελίδες. Δηλαδή, πραγματικά, είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που πλέον, αν πέσουν για μία ημέρα, έχει καταστραφεί ένα μεγάλο μέρος του εγχώριου αλλά και παγκοσμίου ΑΕΠ πλέον της ανθρωπότητας. Έτσι ακριβώς, γιατί λοιπόν πολλοί διαφημίζονται μέσα από τα social media, που σημαίνει ότι είχαν μεγάλες απώλειες και όχι μόνο αυτό, Μιχάλη. Και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης αυτών των ηλεκτρονικών σελίδων μπήκε μέσα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε, ενώ κάναμε τόσο πολλά και ζούμε τόσο πολλά, με ένα κλικ καταστρέφονται τα πάντα. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι τόσο μετέωρα. Κάποιοι λένε βέβαια υπάρχει backup, διότι Facebook δεν έρχεται πλέον από την Αμερική για να ενημερώσουμε τους συνομιλητές, τους φίλους τηλεθεατές. Δεν είναι πλέον στην Αμερική τα δεδομένα. Υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα δικά μας προσωπικά στην Αμερική, αλλά κυρίως ο σερβερ ο οποίος εξυπηρετεί την Ελλάδα είναι στη Γερμανία. Και υπάρχει σε πολλά μέρη του κόσμου, ώστε αν υπάρξει ένα πρόβλημα, παραδείγματος χάρη καούν εγκαταστάσεις στην Αμερική, το ομιγέννητο, στην Καλιφόρνια όπου έχει έδρα η Facebook, έχει εγκαταστάσεις και στη Νέα Υόρκη, έχει εγκαταστάσεις στη Γερμανία, στην Κίνα, στην Ιαπωνία και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, ώστε να διατηρεί το backup που λέμε εμείς της πληροφορικής, δηλαδή το λέμε στην κοινή γλώσσα στη Δυτική Μακεδονία, που λέμε έχουμε μια
μια πιστοχώρηση, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο ό,τι και αν συμβεί δεν θα υπάρξει πρόβλημα μελλοντικά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι εταιρείες βέβαια είναι άριστα οργανωμένες, δεν μπορεί να πέσει τόσο εύκολο το σύστημα, αλλά το ζήτημα είναι ότι και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχουμε την κατάσταση με τον εαυτό μας και να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τα κοινωνικά δίκτυα. Σε κάθε περίπτωση να μην είμαστε εξαρτημένοι από τα κοινωνικά δίκτυα, να προσέχουμε γενικότερα τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση στην προσωπική μας ζωή, τι ανεβάζουμε. Δηλαδή πρέπει να αποφεύγουμε να ανεβάζουμε. Αυτό που λέει η αστυνομία έχει απόλυτο δίκιο, ότι πρέπει να αποφεύγουμε να ανεβάζουμε τα παιδιά μας πάνω έξω, κάποιες προσωπικές μας στιγμές πάρα πολύ σημαντικές. Εγώ προσωπικά είμαι χρήστη του Facebook το 2005. Και μάλιστα τότε δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στη Δυτική Μακεδονία που να χρησιμοποιούν Facebook. Και όμως εγώ προσωπικά, επειδή και έχω και χρόνια χρήστης, ξέρω ποιες είναι οι επικινδυνότητες του διαδικτύου και ότι κάποιοι άνθρωποι που μπήκαν πρόσφατα δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Πρέπει, δηλαδή, ναι, πρέπει δηλαδή γι' αυτό και δεν πρέπει και να εξαρτώμαστε τόσο πολύ από το Facebook και από τα κοινωνικά δίκτυα γενικότερα. Και η αλήθεια είναι, συγγνώμη κιόλας Μιχάλη που σε διακόπτω, η αλήθεια είναι ότι πήραν φωτιά τα τηλέφωνα χθες, κάτι που είχαμε να το κάνουμε χρόνια, γιατί μέσω Messenger γίνεται συνήθως η επικοινωνία. Και πραγματικά δεν ξέραμε τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε, τι έγινε. Σε κάθε περίπτωση βέβαια καλύτερη από τη διαζώση επικοινωνία δεν υπάρχει, πρέπει να πούμε. Αλλά είναι μια ευκολία το κοινωνικό δίκτυο. Δηλαδή μπορείς να επικοινωνείς με ανθρώπους που δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσεις σε καμία περίπτωση. Μπορείς να δεις ανθρώπους που κάθονται μακριά, τι κάνουν αν έχουν ένα κοινωνικό γεγονός, παραδείγματος χάρη τη βάπτιση των παιδιών τους, που δεν μπορείς να πας, παραδείγματος χάρη, αν βρίσκονται στη Γαλλία ή στην Κίνα ή στην Αμερική. Μπορείς να δεις κάποιους ανθρώπους που αγαπάς ποια είναι η εξέλιξή τους. Οπότε καταλαβαίνεις, Κατερίνα, ότι είναι μεν μια μεγάλη ευκολία το Facebook. Μη γίνει όμως αφορμή να εγκλωβιστούμε σε κάποιες καταστάσεις τα κοινωνικά δίκτυα, να μην γίνουν αφορμή τέτοια. Σωστά. Να το χρησιμοποιούμε προς το καλό σε όλες τις περιπτώσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή αφορά τη δική μας περιοχή, τη Δυτική Μακεδονία, την Κοζάνη, θεωρώ ότι όπως γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, τα επόμενα χρόνια εκλογές θα διεξάγονται μέσω Facebook. Κάθε άνθρωπος που θέλει να μάθει, πλέον δεν υπάρχει προσωπική ζωή μέσω Facebook, εγώ αυτό καταλαβαίνω, παρά το γεγονός ότι πριν κατέκρινα αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με τα προσωπικά ζητήματα, να βγάζει προσωπικά θέματα δηλαδή και να τα κοινοποιείς. Κάθε άνθρωπος όμως θα βγάζει πλέον την κοινωνική του δραστηριότητα και την προσωπική δραστηριότητα στο Facebook. Κάθε άνθρωπος θα βγάζει τι έχει σπουδάσει, τι δουλειά κάνει. Και βέβαια το καλό είναι να μπορούμε να βρούμε δουλειές και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο από την εσωστρέφεια της κοινωνίας μας. Μην όμως γίνουμε περισσότερο εσωστρεφείς. Γιατί τι μπορεί να κάνει το Facebook, μπορεί να σε κλειδώσει όλη μέρα σπίτι σου και να κάθεσαι να παίζεις και να βλέπεις ταινίες ή να βλέπεις τι κάνουν οι άλλοι μέσω του Facebook, να μην βγαίνεις έξω για έναν καφέ. Αυτά είναι τα βασικά άσχημα που μπορεί να δημιουργήσει το Facebook. Σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τα καλά και να απορρίπτουμε τα κακά των κοινωνικών δικτύων. Σήμερα η πόλη της Κοζάνης γιορτάζει τον Ιάημαρο με ένα διαφορετικό τρόπο. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ηλεκτρονικό χαλβά μόνο, Κατερίνε. Του χρόνου να είμαστε καλά, να πάμε στον Ιάημαρο και για τις αγορές μας και να περάσουμε καλά. Γιατί η διαζώση σε επικοινωνία δεν αλλάζει με τίποτα, δεν μπορεί να την αλλάξει τίποτα. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Μακάρι του χρόνου να είμαστε καλά, Κατερίνε, να έχουμε την υγεία μας, να έχουμε απαλλαγή από τον κορονοϊό και από άλλα κακά της χώρας μας, όπως η ακρίβεια και άλλα κακά, και να είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε ξανά την κανονικότητα. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα.